Σε αυτό το εγκαταλελειμμένο ξενοδοχείο, μια ανάσα από το Δημαρχείο Κισάμου και από τον κεντρικό δρόμο του Καστελίου, είχαν βρει κατάλημα περίπου 20 μετανάστες από τη Σομαλία, την Αλγερία, το Μαρόκο και το Σουδάν. Μετά και το τελεσίγραφο του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη για εκένωση όλων των κτηρίων δημόσιων και ιδιωτικών που παράνομα έχουν καταληφθεί, οι άνδρες του αστυνομικού τμήματος Κισάμου έκαναν έφοδο στο χώρο. Αφού ήταν άγνωστοι, δεν ξέραν ποιοι ήταν, είχαν έρθει εδώ πέρα, σπάσαν τις πόρτες, μπήκανε μέσα, εμένα εκεί εδώ πέρα. Ποιοι ήταν τώρα, ξέραν ποιοι ήταν. Εγκληματίες ήταν, τι ήταν. Σωστό δεν είναι, καθένας στην περιουσία του να την ορίζει. Οι αλλοδαποί προσήχθησαν στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής, όπου ελέγχθηκαν οι άδειες παραμονής τους και αφέθηκαν ελεύθεροι. Σε κάποιους είχε χορηγηθεί πολιτικό άσυλο. Οι συνθήκες διαβίωσής τους στο παλιό ξενοδοχείο ήταν άθλιες. Ο Δήμος, κάποιοι άλλοι φορείς αρμόδιοι θα πρέπει να επιληφθούν του θέματος για να στεγαστούν και οι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν που να μείνουν. Εμένα εκεί πέρα που βγαίναν, που λερώναν, τι κάναν εκεί πέρα, ρίχναν χαρτιά εδώ πέρα απ' έξω. Τι να σας πω τώρα, ήταν πρόβλημα. Τα μπαλκόνια στέκανε συνέχεια, δεν μπορούσαμε να ανοίξουμε παράθυρα γειτόνι γύρω-γύρω. Περίοικοι έβλεπαν το χώρο να μετατρέπεται μέρα με τη μέρα σε εστία μόλυνσης, ενώ δεν έλειπαν τα παράπονα για παραβατικές συμπεριφορές. Σύμφωνα με ασφαλείς πηγές, υπήρξαν καταγγελίες ακόμη και για παρενόχληση ανήλικων κοριτσιών. Οι ιδιοκτήτες είχαν καταφύγει πολλές φορές στις αστυνομικές αρχές, ζητώντας την παρέμβασή τους. Στην αστυνομία, στο Δήμο, είχα ακούσει ότι θα πήγαινε και στον εισαγγελέα η κυρία που μένει απέναντι. Πιστεύω ότι πρέπει κάποιοι φορείς υπεύθυνοι να μεριμνήσουν για το θέμα. Τώρα, αν ήταν ιδιώτη και δεν ενημερώθηκε, τι να πω, δεν μπορεί και ο καθένας να κάνει κατάληψη αυθαίρετα. Κατά καιρούς έρχονται ορισμένοι παραπάνω δηλαδή, αλλά είναι στην περίοδο των ελιών. Το κτίριο σφραγίστηκε προσωρινά από την αστυνομία, ενώ μέσα στις επόμενες ημέρες καλείται να παρέμβει η Δημοτική Αρχή της Κισάμου, η οποία ορίζεται αυτεπάγγελτα αρμόδια για την οριστική σφράγισή του.